Είναι οτικά για άλλη μια φορά, 13η συνεχόμενη χρονιά. Είναι το ετήσιο ουσιαστικά ραντεβού που έχουν όλοι οι ηνοποιοί της Κρήτης, όλοι οι ηνοποιοί που, είναι στο, που ανήκουμε στο δίκτυο του Wines of Crete, με το ηνόφιλο κοινό, κυρίως με το ηνόφιλο κοινό, αλλά και με τους επαγγελματίες φυσικά, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και όλο τον κόσμο που ασχολείται επαγγελματικά με την εστίαση, τη γαστρονομία και το κρασί φυσικά. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν το δικό τους κρασί ακόμα και στην Κρήτη, μιλάμε και για παραγωγούς οι οποίοι θα έρθουν και εκτός Κρήτης, δηλαδή θα έχουμε την ευκαιρία να γευτούμε πολυπίκυλες γεύσεις κρασιών. Όχι ακριβώς. Θα είμαστε, είναι ηνοποιοί μόνο του νησιού. Αυτό που λέμε 32 ηνοποία είναι 32 κρητικά ηνοποία. Μέλη του Wines of Crete, από όλη την Κρήτη, από όλα τα διαμερίσματα του νησιού. Από τα Χανιά, το Ερέθυμνο, το Ηράκλειο φυσικά, που είναι και η κρίσιμη μάζα που λέμε ουσιαστικά, που είναι τα πιο πολλά ηνοποία, αλλά και ανατολικά από την ανατολική άκρη του νησιού. 32 ηνοποία, πάρα πολλές διαφορετικές ετικέτες κρασιών, πολλές ποικιλίες, έμφαση στις γηγενείς ποικιλίες που ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια γίνεται ουσιαστικά μια ανακάλυψη, ξανά ανακάλυψη των και οι νόφιλοι και οι επαγγελματίες και οι νοποιοί δίνουμε πολύ περισσότερη έμφαση. Και μιλάω για τις γηγενείς ποικιλίες που είναι φυτεμένες από άκρη σε άκρη στο νησί μας και παράγουν και παράγουμε από αυτές εξαιρετικής ποιότητας κρασιά. Κρασιά τα οποία βραβεύονται, τα οποία αρέσουν στον κόσμο, αρέσουν στους νόφιλους, αρέσουν στους επαγγελματίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ σημαντικό που δίνουμε στην ευκαιρία κάθε χρόνο να έρθει κάποιος να δει ενδεχομένως και άλλες ετικέτες, να δει τις διαφοροποιήσεις. Εκεί ήθελα να σταθώ στις ευκαιρίες τελικά που δίνονται σε όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται αφενός, που χρόνο με το χρόνο είναι και περισσότερος, γιατί παρακολουθώ και με την κάμερα της Crete TV πολλά χρόνια τώρα τα ηνωτικά. Τις ευκαιρίες λοιπόν που δίνονται τόσο στους επισκέπτες και στους γευσηγνώστες τέλος πάντων, αλλά και σε όσους εκθέτουν τελικά εκεί τα δικά τους κρασιά. Ποιες είναι αυτές οι ευκαιρίες που δίνονται και στις δύο πλευρές? Δίνεται αυτό που λέμε ότι σε αυτές έχει και ο ηνοποιός τις τρεις αυτές ημέρες την ευκαιρία να δείξει τη δουλειά του, να δείξει τις δυνατότητές του, το τι νέο προϊόν ενδεχομένως έχει παράξει, το πώς διαφορετικά έχει δουλέψει μια ποικιλία, το πώς διαφορετικά έχει παλαιώσει ή κάτι άλλο ενδεχομένως που θέλει να το δείξει στο κοινό. Και από την άλλη έρχεται ο καταναλωτής, ο οποίος, αυτό που είπατε, συμφωνούμε απόλυτα, ότι διψάει, είναι χρόνο με το χρόνο περισσότεροι. Βλέπουμε ότι διψάνε να δούνε, να δοκιμάσουν, να δούνε νέα πράγματα, να ψάξουν τις ποικιλίες, να μάθουν, να μπουν αυτό που λέμε, να μπουν στον κόσμο του κρασιού. Και φυσικά οι επαγγελματίες που έχουν και τη διάσταση του επαγγελματισμού, που θέλουν κάτι παραπάνω για τους πελάτες τους, για τα εστιατόρια τους, για τα μαγαζιά τους και για τα ξενοδοχεία τους. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό που γίνεται αυτή η εκδήλωση και ουσιαστικά είναι όλοι πολύ χαρούμενοι. Μπράβο. Από ό,τι βλέπω θα παραστούν και σημαντικά πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία έχουν συνυφασμένο το προφίλ τους και με το καλό φαγητό και με το καλό κρασί. Βλέπω ότι θα έρθουν και μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Συνοχών, ο Ηλίας ο Μαμαλάκης, αγαπητός σε όλους. Σωστά. Έτσι θα βρεθεί την Κυριακή στο χώρο της έκθεσης της Γούρνες. Ακριβώς. Φέτος πάντα η μέρα της Κυριακής, που είναι η μέρα ουσιαστικά που την αφιερώνουμε κυρίως στο ηνόφιλο κοινό, στους επισκέπτες, τη συνδυάζουμε πάντα με μια εκδήλωση, ας το πούμε, που έχει σχέση παραπάνω με τη γαστρονομία. Οπότε φέτος καλεσμένος του Wines of Crete είναι ο Ηλίας ο Μαμαλάκης, όπου μαζί με τον άλλο δικό μας γνωστό κριτικό σεφ, τον Χρήστο τον Λάπα, θα φτιάξουν κάποιες συνταγές. Ναι, κάπως πρέπει να συνοδευτεί και το καλοκρασί. Σωστά, βέβαια, για να δείξουμε ακριβώς αυτό, τη συνοδεία και τα εδέσματα και πώς ακριβώς, το τι ταιριάζει με τι κτλ. Και πάνω σε αυτό, το τι ταιριάζει με τι, οι άλλοι καλεσμένοι του Wines of Crete, οι Ηνοχώοι, που είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης των Ηνοχώων που έχουμε,
όπου μάλιστα πρόσφατα είχαν και το διαγωνισμό τους και μάλιστα και ο πρώτος βραβευμένος, ο κύριος Χαναλίδης, που είναι για φέτος ο καλύτερος Έλληνας συνοχός, είναι και αυτός μέσα στους καλεσμένους του δικτύου, που θα έρθουν και θα κάνουν κάποιες εκδηλώσεις αφιερωμένες στον κόσμο και θα έχουμε διάφορες που έχουν να κάνουν κυρίως με το σέρβις, που έχουν να κάνουν Μπράβο. Κυρίως με τις τοπικές μας ποικιλίες. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις, ο καταναλωτής, οποιοδήποτε ο ενδιαφερόμενος, θα μπει στο www.winesofcrete.gr να δει τις εκδηλώσεις που υπάρχουν και φυσικά να δηλώσει τη συμμετοχή του όπου ακριβώς επιθυμεί. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις δύο ποικιλίες φέτος, δύο ποικιλίες, το Λιάτικο και το Ασύρτικο, όπου θα γίνουν πάλι δύο σεμινάρια από την άλλη τοπική νοχό εδώ πέρα, την Ιερώτη Κολιακουδάκη, η οποία θα έχει και το Σάββατο στις 5.30 την εκδήλωση που θα κάνει για το σεμινάριο για το Λιάτικο και την Κυριακή στις 11.30 το πρωί, που θα κάνει για το Ασύρτικο. Mm-hmm. Και κλείνει ουσιαστικά με άλλο ένα γαστρονομικό γεγονός την Δευτέρα, όπου πάλι οι μέλη της Ένωσης των Ινοχών θα μας δείξουν ταιριάσματα ουσιαστικά σε ένα σεμινάριο, στο μεγάλο σεμινάριό μας που γίνεται στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, για το τέριασμα του φαγητού και του κρασιού. Και εδώ πέρα επιλέξαμε να έχουμε κριτικό φαγητό και κριτικό κρασί και διεθνή κουζίνα. Εγώ πάντως ομολογώ ότι όσες φορές παρευρέθηκα στα Ηνωτικά, λάτρεψα τις στιγμές της συνογευσίας. Λάτρεψα το γεγονός ότι, νομίζω ήταν η κυρία Κολιακουδάκη τότε, mm-hmm. η οποία καθόταν στο κέντρο σε ένα ψηλό σημείο και γύρω-γύρω πολλής κόσμος mm-hmm. και να εξηγεί, κουνώντας λίγο το κρασί και δοκιμάζοντας, να εξηγεί όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία περιέχονται μέσα στο κρασί. Στοιχεία τα οποία κάποιος όταν θα τα γευτεί και θα τα ξεκαθαρίσει με τη βοήθεια κάποιου ειδικού, πραγματικά ταξιδεύει. Γιατί το κρασί δεν είναι απλά να το πιούμε τέλος ή να το βάλεις λίγο στο στόμα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Να το γευτείς και μετά. Το κρασί είναι αγάπη σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πάντα να το δοκιμάζουμε, να το μάθουμε, χρειάζεται τριβή ουσιαστικά. Έτσι. Σίγουρα χρειάζεται μια εκπαίδευση, να το πούμε. Δεν είναι όμως αυτός ο σκοπός η εκπαίδευση και δεν πρέπει να αποτρέψουμε τον κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει από κρασιά να πει δεν μπορώ, τι να πάω να κάνω εγώ από τη στιγμή που δεν ξέρω από κρασί ή το κρασί, ας το πούμε, είναι ένα προϊόν το οποίο είναι άλλου κοινωνικού στάτους ή δεν είναι για μένα. Το κρασί είναι για όλους. Πάντα ο κόσμος πρέπει να έρχεται και να μαθαίνει. Είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ προσιτό. Οι Ινοποιοί είναι εκεί πέρα, θα του γνωρίσουν όλους τους Ινοποιούς του νησιού. Θα δούνε πράγματα. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και προσκαλούμε φυσικά όλο τον κόσμο να έρθει. Λοιπόν, Ινοτικά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο των Γουρνών, 22, 23 και 24 Φεβρουαρίου, για όλους τους ενδιαφερόμενους. Και όπως ακούσατε, δεν είναι ανάγκη κάποιος να ασχολείται αποκλειστικά με το κρασί. Μπορεί να πάει να δοκιμάσει και να εξερευνήσει τα εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, τα οποία παράγουμε εδώ στην Κρήτη, τα οποία πολλές φορές φεύγουν και εκτός Κρήτης και είναι διάσημα στο εξωτερικό και εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι αυτή.